Κοντά μας έχουμε έναν νέο άνθρωπο που υπηρετεί ένα από τα αρχαιότερα επαγγέλματα, αυτό του ιεροράπτη. Κατάγεται και ζει στην Κύπρο. Αυτό το διάστημα όμως επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη και έτσι δόθηκε η ευκαιρία για μια συζήτηση, νομίζω, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μαζί του για αυτό το πολύ ιδιαίτερο επάγγελμα. Είναι ο κύριος Βασιλείου. Δημήτρης, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που ένας νέος άνθρωπος πρώτον δέχεται να μιλήσει για το επάγγελμά του, το οποίο πραγματικά είναι ιδιαίτερο. Εγώ τουλάχιστον στα τόσα χρόνια που δημοσιογραφώ δεν θυμάμαι να έχω ασχοληθεί με κάτι τέτοιο και όταν λοιπόν το πρωτοάκουσα αμέσως ερεθίστηκε το ενδιαφέρον μου, γι' αυτό και βρίσκεστε εδώ. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την ραπτική εκκλησιαστικών αμφίων? Λοιπόν, από μικρός μου άρεσε το θέμα των αμφίων, δηλαδή και στην εκκλησία όταν έβλεπα τα άμφια. Σας γοήτευε κάτι? Μου κινούσε το η περιέργεια, το ναι. Τι είναι, το τι συμβολίζουν. Μεγαλώνοντας και με τη θεολογική σχολή, μπήκα στη διαδικασία να το ψάξω, να διαβάσω και αυτή η παιδική, θα έλεγα, έντονα όμορφη διάθεση, ας πούμε, έτσι, που είχατε γι' αυτό, έτσι. Έγινε πραγματικότητα. Έγινε μια αγάπη που σε συνέχεια το σκέφτηκα να το ακολουθήσω ως επάγγελμα. Είναι ένα ιδιαίτερο επάγγελμα. Ο ίδιος είστε θεολόγος, αν δεν απατώμαι, έτσι δεν είναι? Είμαι επιπτυχίο φοιτητής. Είστε επιπτυχίο φοιτητής. Ναι. Πότε, αφού έχετε αυτές τις γνώσεις, θα ήθελα έτσι λίγο να τις μοιραστείτε μαζί μας, πότε πρώτο εμφανίζεται στην ανθρώπινη ιστορία αυτό το επάγγελμα, λοιπόν, αυτή η τέχνη? Τα ιερατικά άμφια καθορίστηκαν στην πλήρη μορφή τους περίπου μέχρι το τέλος του 9ου αιώνος. Mm-hmm. Διαχωρίζονται στους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης. Αυτό του διακόνου με τρία άμφια, το στιχάριο, το ωράριο και τα επιμάνικα. Στο βαθμό του πρεσβυτέρου με πέντε άμφια, τα τρία του διακόνου και επιπλέον το φελόνιο και τη ζώνη. Mm-hmm. Και στο βαθμό του επισκόπου με 7 άμφια, συγγνώμη, που συμβολίζουν και την πληρότητα της ιεροσύνης, είναι τα πέντε του πρεσβυτέρου. Το πολυσταύριο φελόνιο αντικατέστησε ο αρχιερατικός σάκος. Επιπλέον έχουμε το επιγονάτιο και το ομοφόριο. Τώρα, το τι συμβολίζουν το καθένα έχει έτσι ένα νόημα, να πούμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι το επιγονάτιο, αν δεν κάνω λάθος. Τι συμβολίζει αυτό? Το επιγονάτιο κατ' εξοχή στην αρχή ήταν άμφιο μόνο του επισκόπου. Ναι. Μετά παραχωρήθηκε και σε κάποιους ομφικιούχους ιερείς, δηλαδή τους πρωτοπρεσβυτέρους, τους αρχιμανδρίτες και τους οικονόμους. Συμβολίζει το λέντιο με το οποίο ο Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Mm. Και γι' αυτό σε παλαιά επιγονάτια θα δούμε να έχει πάνω την παράσταση συνήθως του νηπτήρος ή ακόμη και την Ανάσταση του Χριστού. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα στοιχεία της ιερατικής στολής, τα οποία μας αναφέρατε? Λοιπόν, έχουμε το επιτραχύλιο που είναι το γνωστό πετραχύλι σε όλους μας. Το πετραχύλι. Το διακριτικό άμφιο της ιεροσύνης, του πρεσβυτέρου δηλαδή. Ναι. Συμβολίζει, έχει στο κάτω μέρος δύο σειρές με κρόσια, τα ναι. οποία συμβολίζουν... Το βλέπουμε εδώ. Εδώ mm-hmm. είναι το μικρό ομοφόριο που βλέπουμε. Α, μάλιστα. Συμβολίζουν στα κρόσια στο επιτραχύλιο τις ψυχές του ποιμνίου που έχει την ευθύνη ο ιερέας και θα λογοδοτήσει στο Θεό. Mm. Και το ίδιο και το... Εδώ βλέπουμε είδαμε πριν το μικρό ομόφορο με το επιτραχύλιο, είναι το επισκόπου. Το ομοφόριο, να πούμε, είναι το διακριτικό άμφιο του επισκόπου. Ναι. Και συμβολίζει, μας παραπέμπει στην παραβολή του καλού ποιμένος. Δηλαδή, όταν ο Χριστός πήρε στους ώμους του το πλανηθέν πρόβατο. Μάλιστα. Για να το σώσει. Γι' αυτό παραδοσιακά το ομοφόριο είναι λευκό και η αρχική του μορφή ήταν από μαλλί προβάτου. Μάλιστα. Έχουμε τώρα, βλέπουμε τον αρχιερατικό σάκο. Για πείτε μας γι' αυτό. Ο οποίος πέρασε στους αρχιερείς μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, ίσως από κάποια ειδικά προνόμια που έλαβε ο Οικουμενικός Πατριάρχης τότε. Ήταν καθαρά αυτοκρατορικό άμφιο. Βασιλικό στην ουσία, γιατί ήταν βασιλιάς. Βασιλικό, έτσι. Mm-hmm, mm-hmm. Και έχει μια ιδιαιτερότητα. Στις δύο άκρες έχει 12 κουδούνια, τα οποία κουμπώνουν το πίσω με τον μπροστά μέρος. Συμβολίζουν το διδακτικό και κηρυκτικό έργο των επισκόπων από τους 12 Αποστόλους, δηλαδή, που είναι οι συνεχιστές οι αρχιερείς. Α, μάλιστα, μάλιστα. Η διαδικασία της ραφής είναι πολύπλοκη.
Κοιτάξτε, έχουμε να κάνουμε με μια τέχνη που είναι καθορισμένη. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις. Σωστό. Τα άνθια έχουν τη μορφή τους. Είστε περιορισμένοι δηλαδή. Είμαστε περιορισμένοι στη μορφή που έχουν τα άνθια, όπως καθορίστηκα μέσα στους αιώνες από την Εκκλησία. Σίγουρα θέλει αγάπη και θέλει πολύ λεπτομέρεια για να βγει μια σωστή δουλειά. Ξέρουμε ότι είναι μεγάλο το κόστος μιας τέτοιας στολής. Αυτό το κόστος πώς αναλύεται? Έχει να κάνει με την λεπτοδουλειά, με την χειρονακτική εργασία, δηλαδή το ράψιμο στο χέρι, με τα υλικά, τις κλωστές, τα υφάσματα? Λοιπόν, σίγουρα χρησιμοποιούμε υφάσματα για τη λατρεία που είναι μεταξωτά, είναι χειροποίητα τα περισσότερα. Δεν προσφέρουμε ό,τι να είναι στη λατρεία. Σίγουρα υπάρχουν στολές απλές, ναι, που μπορούν να ξεκινήσουν από ένα πολύ χαμηλό κόστος. Χαμηλό κόστος όταν μιλάμε για κάτι όμως που είναι εξειδικευμένο και έγινε για ένα συγκεκριμένο ιερέα, πήρε χρόνο να ραφεί και μπορούμε να φτάσουμε και ψηλά. Ψηλά. Λοιπόν, να το πούμε έτσι λίγο με αριθμούς για να πάρει ένα μέγεθος. Για να μην παρεξηγηθούμε, τα άμφια είναι κάτι που μένουν διαχρονικά. Δηλαδή δεν τα πληρώνει ούτε η Μητρόπολη, ούτε η Εκκλησία, ούτε από τον πολίτη φεύγουν αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Τα πληρώνει ο ιερέας, ο Μητροπολίτης που τα φτιάχνει. Αλλά αυτά... Από το μισθό του, δηλαδή από τα δικά του χρήματα. Ακριβώς. Ναι. Αλλά αυτά μένουν στην Εκκλησία. Mm-hmm. Μένουν και γι' αυτό έχουμε στα Βυζαντινά μας μουσεία πάρα πολλά παλαιά άμφια, τα οποία μας διδάσκουν ιστορία και τέχνη. Mm-hmm. Διάβαζα κάπου ότι το κόστος αυτής της στολής μπορεί να ξεκινήσει από τα 300 ευρώ και να φτάσει μέχρι σε πολλές χιλιάδες ευρώ, αναλόγως με το τι θα βάλεις πάνω, με το τι υλικά θα χρησιμοποιήσεις. Ακριβώς, δηλαδή αν θα δούμε παλαιά άμφια που είναι χρυσοπίκυλτα, είναι και εντυμένα με πολλές παραστάσεις, mm-hmm, mm-hmm, αλλά αυτά έμειναν. Έμειναν, οι παλαιοί μας άφηναν παράδοση, μας άφηναν τέχνη. Mm-hmm. Και είναι αυτό πολύ θαυμαστά τα παλιά. Έτσι, έτσι. Να. Και εγώ χαίρομαι ειδικά όταν βλέπω αρχιερείς να φοράνε παλαιά άμφια. Mm-hmm. Ή στα μοναστήρια του Αγίου Όρους βλέπω στις πανηγύρες και έχουν αυτή τη μεγαλοπρέπεια. Έχουν μια λιτότητα, μια μεγαλοπρέπεια συνάμα. Ταυτοχρόνως, ναι. Εσείς δραστηριοποιείστε στην Κύπρο ή και σε άλλες χώρες? Στην Κύπρο έχουμε κάποιες παραγγελίες πολλές φορές και από Ελλάδα και από το εξωτερικό. Mm. Ενδιαφέρον αυτό. Προσπαθούμε. Βέβαια, οι μισθοί των ιερέων είναι διαφορετικοί στην Κύπρο, διαφορετικοί σε εμάς. Εμείς περάσαμε από μία μείωση των μισθών των ιερέων που τους έκαναν πολλούς από αυτούς να δώσουν και τα παλιά τους ράσα για επιδιορθώσεις. Ακριβώς. Δεν ξέρω εσείς πώς το περάσατε αυτό και πώς το ζήσατε. Εμάς νομίζω η κατάσταση με τους μισθούς των ιερέων είναι λίγο καλύτερη. Mm. Έως πολύ καλύτερη, νομίζω. Έως πολύ καλύτερη. Μην ξεχνάμε όμως ότι και το βιωτικό επίπεδο της Κύπρου είναι ψηλότερο. Ναι. Ένας ιερέας όμως, ας μην έχουμε μόνο την εντύπωση ότι ράβει μόνο άμφια και συνέχεια άμφια, έχει τα άμφια που πρέπει να έχει, γιατί πρέπει να έχει τη λευκή τη στολή, πρέπει να έχει τη χρυσή του τη στολή, γιατί αυτό απαιτεί το τυπικό. Το τυπικό απαιτεί ο ιερέας πόσες στολές να έχει? Δηλαδή σε μια γιορτή της Παναγίας φοράμε μπλε. Πόσες πρέπει να έχει, 3-5 ανάλογα με το βαθμό του? 5-6 στολές πρέπει να υπάρχουν. 5-6 στολές πρέπει να υπάρχουν ανάλογα με την θρησκευτική γιορτή. Δηλαδή τουλάχιστον μία από το κάθε χρώμα. Mm-hmm. Εσείς πώς υποδέχεστε τα σχόλια όλων όσοι διαφωνούν έτσι με τις χρυσοπίκλητες στολές των ιερέων, λέγοντας ότι δεν ταιριάζουν στο ταπεινό προφίλ που οφείλει να έχει η Εκκλησία? Λοιπόν, βλέπουμε όμως τους ιερείς και τους αρχιερείς να είναι εντυμένοι με αυτά τα άμφια μόνο την ώρα της λατρείας. Έξω από τον ναό θα δούμε και τον επίσκοπο με το μαύρο ράσο, θα δούμε και τον ιερέα με ένα μαύρο ράσο. Δεν θα το διακρίνουμε δηλαδή τη διαφορά στο βαθμό. Mm-hmm. Σωστό. Άρα δεν είναι επίδειξη του ιερέως να φορέσει μια καλή στολή, mm-hmm, γιατί τα άμφια αναδεικνύουν τα τελούμενα και όχι τον τελετουργό. Ναι. Εσείς γνωρίσατε ιερέα ο οποίος να ζήτησε να του ράψουν μόνο μία στολή και ποτέ ξανά δεν θέλησε να ράψει καινούρια? Ας πούμε, ο Αυγουστίνος στη Φλόρινα λέγεται ότι είχε μόνο ένα... Έχουμε πολλούς αρχιερείς. Έχουμε πολλούς, πολλούς αρχιερείς και πολλούς ιερείς. Φυσικά, είναι
Στη φύση του καθενός. Στη φύση του καθενός. Σας έχει ζητηθεί κάτι περίεργο να, να ράψετε και είπατε... αυτό ίσως δεν ταιριάζει σε αυτό το οποίο εμένα μου αρέσει να πηγαίνω πάντα σύμφωνα με την παράδοση. Θα προσπαθήσω να προτείνω κάτι που να είναι σύμφωνο με την παράδοση της Εκκλησίας, γιατί οι νεοτερισμοί μέσα στην Εκκλησία νομίζω δεν χωράνε. Ναι. Και ειδικά στα άμφια που μέσα στους αιώνες έμειναν διαχρονικά και μια παλιά στολή πριν 4 αιώνες με μια σύγχρονη σωστή στολή έχουν τις ίδιες αρχές. Πάντως είναι ένα πολύ εντυπωσιακό επάγγελμα, πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω εσείς πώς ζείτε, πώς το βιώνετε ας πούμε, αλλά και πολύ ταυτοχρόνως δημιουργικό. Και τον άνθρωπο τον οποίο τον ενδιαφέρει ο σχεδιασμός αλλά και το αποτέλεσμα πρέπει να τον κάνει ευτυχισμένο. Είστε ευτυχισμένος μέσα στη δουλειά σας? Είμαι. Είστε. Δεν θα την αλλάζατε με τίποτα? Δεν θα την αλλάζα. Δεν θα την αλλάζατε. Δεν θα την αλλάζα. Εύχομαι να συνεχίσετε να είστε ευτυχισμένος μέσα σε αυτό που κάνετε και να προσφέρετε σε αυτό το επάγγελμα το αρχαιότερο όλων και το οποίο έτσι. Δεν νομίζω ότι θα έρθει η ώρα που θα καταργηθεί. Δεν θα κλονιστεί, η Εκκλησία πάντα θα υπάρχει, οι ιερείς πάντα θα υπάρχουν ακριβώς. Και η λατρεία του Θεού πάντα θα χάρηκα υπάρχει. Πάρα πολύ κύριε Βασιλείου που σας γνώρισα. Και εγώ χάρηκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στη διαδρομή σας, να είστε καλά. Πολύ.